πρώτος θετικός να μας πει από τον ΠΑΟΚ πώς βρήκε τα πράγματα, πώς νιώθει, αν έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και βεβαίως μπορούμε να ρωτήσουμε για την κλήρωση, έτσι. Ναι. Και βεβαίως ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση με τον Άγιο. Λοιπόν, έχει πολύ θετικές εντυπώσεις. Ξέρει για τη μεγάλη ιστορία του ΠΑΟΚ. Όσο αφορά για τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει κιόλας με τον Άγιαξ, έχει δείξει το τι μπορεί να κάνει και την ποιότητά του. Όσον αφορά τον Άγιαξ, έχει μεγάλη ιστορία και ο Άγιαξ, βαριά η φανέλα του με πολύ καλές ακαδημίες. Εμείς είμαστε ακόμα στην προετοιμασία, αλλά όπως φαίνεται όλα πάνε πολύ καλά και θα δείξουμε και τη δικιά μας ποιότητα. Λέει ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή, καταλαβαίνονται ο ένας με τον άλλον πολύ καλά. Η θέση που θα παίζει είναι αυτή που θα νομίζει ο κύριος Σίβης ότι είναι σωστή και ότι παίζει καλύτερα σε εκείνη τη θέση. Δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του σε ποια θέση θα παίξει. Να ρωτήσουμε αν αισθάνεται πλέον καλά, γιατί γνωρίζουμε ότι είχε ένα πρόβλημα, έγινε κάποιες ενέργειες για το πολιτικό να πάρει, αλλά είναι απόλυτα καλά και νιώθει απόλυτα έτοιμος να βοηθήσει η ομάδα του πρώτο παιχνίδι. Λέει ότι είχε ένα μικρό τραύμα κάτω στην πατούσα. Με τις θεραπείες που κάναμε το ξεπεράσαμε και πιστεύει ότι είναι πανέτοιμος για να ξεκινήσει και να είναι έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα το απόλυτο που χρειάζεται. Εκτός από τον Έλγιν, στην ομάδα υπήρχε και ένας άλλος συμπέκτης του από πρώτη. Ένας συμπέκτης του Νύπρο, ο Λέο Μάτος, έγιναν προσπάθειες ή ακούστηκε και γράφηκε για κάποιους άλλους παίκτες. Πώς θετικό βλέπει αυτό το πράγμα και για τον ίδιο και για την προσαρμογή του στην Ελλάδα, στην ομάδα? Είναι πολύ θετικό για αυτόν, γιατί τον διευκολύνει στο να προσαρμοστεί στην ομάδα και ξέροντας ότι με αυτό το παίχτη παίζει εδώ και πολλά χρόνια μαζί και τον γνωρίζει πολύ καλά, τον βοηθάει ο ένας τον άλλον ώστε να προσαρμοστούν και οι δύο μέσα στην ομάδα. Βλέπουμε στις προπονήσεις την ποιότητά του. Είδαμε και την Ουκρανία στο Euro, δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά σαν ομάδα. Γιατί δεν πήγε στο Euro? Λέει ότι θα ήταν καλύτερα να ρωτήσει τον ίδιο τον προπονητή της Εθνικής Ουκρανίας γιατί δεν τον πήρε μαζί του στην Εθνική Ομάδα. Γιατί δεν είναι στη θέση να απαντήσει, δεν ξέρει και ο ίδιος το γιατί. Αλλά πιστεύει ότι παίζοντας τον ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα ποιότητας, μπορεί να αναδειχθεί από μόνος του και να κερδίσει μια θέση μέσα στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Λέει ότι βεβαίως λέει και τον πείραξε που δεν ήταν μαζί. Αλλά μάλλον λέει καλύτερα που δεν ήταν μαζί γιατί δεν τα πήγανε και τελικά και τόσο καλά. Αλλά κάνω λέει βεβαίως και πλάκα, έτσι. Επειδή είναι νέος παίχτης και τον μαθαίνουμε και εμείς, θέλει να μας πει πού πιστεύει ότι θα βοηθήσει κυρίως τον ΠΑΟΚ. Με τα γκολ, με την ασίστ, με που παίζει με τη μία, ποια είναι τα αποτύπωματά του δηλαδή? Γι' αυτό είναι καλύτερα να μην πει πολλά μεγάλα λόγια, είναι καλύτερα το να δείξει μέσα στο γήπεδο τις ικανότητες του και το τι μπορεί να κάνει, γιατί δεν είναι καλό να λέμε μεγάλα λόγια και μετά να μην μπορείς να αποδείξεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι για πρώτη φορά βγαίνει έξω από την πατρίδα του για να αγωνιστεί σε μια ομάδα. Το δεύτερο είναι ότι στην ομάδα με οποία αγωνιζόταν ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε δώσει πολλές φορές λύσεις, γκολ και προκρίσεις ερχόμενες από τον πάγκο. Ξαναλλαγή, κέρυες προκρίσεις, σημαντικά γκολ κτλ. Στον ΠΑΟΚ τώρα, στη νέα του κατάσταση, δείχνει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πόσο έτοιμος είναι για αυτή τη μετάβαση από το ρόλο που είχε στην άλλη του ομάδα σε αυτήν και πόσο πιο δύσκολο κάνει αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι πλέον είναι μακριά από το πόλο. Λέει ότι ναι, εντάξει, υπάρχει βέβαια, έχω έναν άλλο ρόλο εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ. Έχω βέβαια λέει και μεγάλη ευθύνη γιατί ξέρω την ιστορία του ΠΑΟΚ, ξέρω τους φιλάθλους του, ξέρω την πίεση που υπάρχει μέσα στο γήπεδο και σίγουρα λέει θα πρέπει να προσπαθήσω να κρατήσω αυτή την ευθύνη και να ανταποδώσω ανάλογα όσο μπορώ. Η
έπαιξε σε μια ομάδα που έφτασε μέχρι και στο τελικό του Europa League. Πώς κρίνει το επίπεδο του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την οργάνωση που συνάντησε και αν πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Όχι μόνο λόγω της ιστορίας, αλλά λόγω της οργάνωσης, αυτό που βλέπεις. Λέει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά το ΠΑΟΚ. Έχει πολύ καλή οργάνωση, βρήκα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στην προηγούμενη ομάδα. Σίγουρα κάποιες λεπτομέρειες παίζουν μεγάλη διαφορά. Είναι για τον ίδιο ένα μεγάλο στοίχημα το να ξεπεράσει την καριέρα του πατέρα του, το βλέπει έτσι, είναι λίγο ανταγωνιστικό, το έχει πάρει ως στόχο, το έχει κάνει στο μυαλό. Λέει ότι τον έχω σαν πρότυπο, αλλά βέβαια θα ήθελα να γίνω καλύτερος και να αποδείξω ότι έχω κάτι πάρει και από αυτόν.